Βρήκα χαρτιά για τον ναυτισμό στο σπίτι της Ελένης. Συγγνώμη. Είναι αυτιστικός. Ναι. Αυτή τη λέξη δεν θα την ξαναπούμε. Θέλω να κοιμόμαστε μαζί που και που. Από αυτή την άποψη με βρίσκεις ελκυστική. Καλής. Δεν μπορώ να πληρώνω τσαμπακός μου, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Εσύ μην αγχώνεσαι. Είσαι πουλά στο κεφάλι σου. Μην τα έχω στο κεφάλι μου. I will help you. I will find you a job. There's no jobs. Τι θες, τη δουλειά ή όχι. Τι θέλω. Ναι, έτσι, μπράβο. Λένε ότι υπάρχουν και θεραπείες που γίνονται σπίτι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε σε αυτή την περίπτωση είναι αν το περιβάλλον είναι ικανό. Θα αλλάξω, θα οργανωθώ. Θα φέρω τον κόσμο τούμπα και θα γίνει. Ωρα την πάρε. Θα τα πούμε το βράδυ στο πρόγραμμο. Όχι, δεν έρχομαι, σου λέω. Θα πείτε μόνοι σας. Όχι, σου μιλώ μόνοι σας. Λοιπόν, πήραμε μια απόφαση. Θα τον φροντίσουμε στο σπίτι. Ποιον? Αλλιώς η αλήθεια θα ήταν να τον στείλουμε σε σχολείο για ειδικά παιδιά. Για ποιον? Ιωάννα, σταμάτα, ξέρουμε ότι ξέρετε. Συνέχεια ψιθυρίζεται γι' αυτό. Τι ξέρουμε, όχι, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Μην τα θα γίνει τώρα, παίζουμε πολύ ώρα ακόμα στο παιχνίδι. Σταμάτα, Ιωάννα. Ξέρουν ότι ξέρουμε. Και πώς γίνεται η θεραπεία στο σπίτι για ένα παιδί που είναι αυτιστικό? Πρώτα απ' όλα δεν ξαναλέμε αυτή τη λέξη. Γιατί? Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αυτά τα παιδιά βαράνε όλη μέρα το κεφάλι τους στον τοίχο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα γι' αυτό. Και τι σημαίνει δηλαδή φροντίδα στο σπίτι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Κοίτα, εγώ έψαξα μερικά πράγματα στο ίντερνετ και βρήκα κάποια που μπορούμε να κάνουμε εμείς πριν βρούμε γιατρό. Εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Πρώτον, τον σταματάμε από το σχολείο και τον φροντίζουμε εδώ στο σπίτι. Όλοι μαζί. Και στη Μαρία τι θα πεις ότι το σταματάς από το παιδικό? Ότι εκεί δεν μαθαίνει αρκετά από αυτά που πρέπει. Τι δεν θα λέμε στο χωριό? Τίποτα, μπαμπά. Δεν τους αφορά η ζωή μας. Και αν δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, τι κάνουμε? Τους λέμε την αλήθεια. Ότι είναι ένα χαρισματικό παιδί και ότι το εκπαιδεύουμε σπίτι. Αυτό. Είναι χαρισματικό? Ναι, είναι. Είναι ένα παιδί πολύ υψηλής ευφυΐας. Εμένα μου φαίνεται λογικό. Τσαμέ. Ο Παύλης είναι άψιαστος. Δηλαδή, αν τον φροντίσουμε εδώ στο σπίτι, βοηθήσει? Όλα είναι πιθανά σήμερα. Γιατί υπάρχει σωστή ενημέρωση, δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, τι λέτε? Συμφωνείτε? Ε? Ναι. Ναι.
Μπαμπά. Ναι, κόρη μου. Πες. Ήταν να πω. Τι λες, τι σκέφτεσαι. Λέω να πάμε το κοπέλι στην Αθήνα. Να ακούσουμε και μια δεύτερη γνώμη. Μπαμπά, αυτό προσπαθώ. Αλλά μέσα στον Αύγουστο όλοι λείπουνε. Δεν μπορώ να κλείσω ραντεβού. Ιωάννα, για τσέκαρε αυτή τη λίστα. Δες μήπως γνωρίζει κανέναν, ναι. Είναι τα καλύτερα ονόματα σε αυτόν τον τομέα σε όλη την Ελλάδα. Τα βγάζεις τα γράμματα. Mm-hmm. Ωραία. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και δεν το πε ακόμα. Γιατρίνα, κάτι έχει σήμερα. Δεν έρχεσαι εδώ, βάλεις ένα χεράκι, πας και τελειώσουμε. Κάστε, γιατρίνα. Όταν θα αρρωστήσεις, θα στα πει ούλα. Σαν θέλουν να κρύβουνε κάτι. Να κρύβουνε. Τι να κρύβουνε, δηλαδή. Το παιδί δεν είναι καλά. Μια χαρά είναι το παιδί. Τότε γιατί δεν το πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν πάει, δεν του αρέσει. Μου θυμίζει ένα παιδί από το κοριό μου. Είχε αυτισμό. Τι είναι αυτό. Ναι. Ελένη, Ιωάννα είμαι, να μπω. Μπες. Έλα. Μήπως ενοχλώ, διακόπτω. Όχι, όχι, καθόλου. Κάτσε. Κοίταξα λίγο τη λίστα και μπορώ να κανονίσω να τον δει σχετικά άμεσα ο Μιχάλης ο Θεοδόρου. Αλήθεια. Το ξέρεις. Πάρε τον. Ελένη, ο Θεοδόρου είναι ο Μιχάλης, ο γιατρός που... Οκ. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε αυτόν. Είναι ο καλύτερος. Τα παιδιά με αλφα είναι η ειδικότητά του και θεώρησα σωστό να... Ήθελα να σου το πω. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Απλώς, αν αποφασίσεις να πας όντως στο Μιχάλη, σε παρακαλώ πρέπει να μιλήσεις στο Βασίλη. Εσύ. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Ναι. Αυτό. Γεια. Γεια. Ιωάννα. Σε ευχαριστώ. Τίποτα. Hi. He's not wearing his headphones. That's great. How nice. Atsayo, I'm so sorry. We can't keep you here. It's okay. I wish we could. It's very hard times for us, you know.
Could you stay with him for a while? Of course. Really? Because I got to do something. I'll be very happy. That's great. Thank you. Bye. Wow. Τι έγινε εδώ μέσα? Ποιος το έκανε αυτό το μαγικό? Η Ατσάιο, που ο δικός θέλει να τη διώξει. Απίστευτη είναι. Την άφησα λίγο τώρα με τον Παυλή για να έρθω. Θέλω να σου πω. Πες. Θέλω να μιλήσουμε. Τι? Κανονικά, εκεί ήταμε. Τι? Σας είπα ότι πρέπει να βρω έναν γιατρό να δει τον Παυλή μέσα στον Αύγουστο. Για να μου δώσει ονόματα ειδικών. Ε? Ναι, το ξέρω. Βρήκα έναν, στην Αθήνα. Μπορεί να μας δει αύριο κιόλας. Τον Θεοδόρο. Ποιον Θεοδόρο? Τον Θεοδόρο. Της Ιωαννάς. Ναι. Αν σου είναι δύσκολο, το αφήνω. Γι' αυτό ήρθα, για να μιλήσουμε. Αλλά χρειάζομαι μια σοβαρή γνώμη. Η Ιωάννα είπε να πάτε σε αυτόν. Όχι, ούτε καν. Ήταν μέσα στη λίστα που μας έδωσε η αφεντάκη. Και η Ιωάννα δεν θα έρθει μαζί. Μόνη μου θα πάω με τον Παυλή. Και μόνο αν δεν σε επηρεάζει πολύ. Παράτε με, Ιωάννα. Ελένη. Τώρα κάνεις σαν μωρό, αφού ρωτάω. Ναι. Και αν πω, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν θα πας στον Παυλή? Οπότε δεν ρωτάς, ανακοινώνεις. Όχι, ρωτάω. Αν θες να με επιδείξεις, Ελένη, μη μου ζητάς να μ' αρέσει και από πάνω, εντάξει? Ωραία, δεν θα πάω. Θα περιμένω. Θα βρω άλλον. Εντάξει, να πας. Να πας, γαμώτη μου, να πας. Δεν θα πάω έτσι. Θέλω να ξέρω τι το εννοείς. Δεν θα βγω εγώ κακό στις υπόθεσεις. Εντάξει. Να πας και τελειώνεται η κουβέντα. Μην πεις ούτε μια λέξη παραπάνω. Σε παρακαλώ, φύγε. Ελένη, σε παρακαλώ, φύγε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σε αγαπάω. Έλεγε, Βασίλη. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Μήπως είσαι στην Ιωάννα? Στο γραφείο του Θεοδόρου. Αυτό μου πάνε και από κάτω, αλλά είναι κλειδωμένα. Κάπου εδώ θα είναι, μωρέ. Πήγαινε έξω να περιμένει, σαν και εγώ να κάνω ένα τσιγάρο. Οκ. Okay. Και θα έρθει. Ναι. Thank you.
Αλεξάνδρα, έχεις πράγμα για τσικάλους? Ναι, εκεί είναι. Εκεί κάτω, καλέ, αυτό με τα στρογγυλά πάνω. Βγάλε τα γυαλιά σου να δεις. Αλεξάνδρα, πού είναι οι ριζοκοφρέτες? Για δες το ράφι από εκεί. Έχει αφήσει καμιά ο γιατρός? Σαν σκίουρος τη τρώει. Αλεξάνδρα, γράφτες. You know what it is? Flute. Τι συγκρότημα? Jethro Tull. Τι τραγούδι? Aqualung. Τι χρονιά? 1981. 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτα. It's yours. Πότε θα αρχίσουμε να ψάχνουμε σπίτι? Γιατί δεν πας με την Ελένη στην Αθήνα? Τι να πάω να κάνω? Δεν υπάρχει λόγος. Τους ξέρεις όλους στο νοσοκομείο. Θα μπείτε μέσα πιο γρήγορα. Του μίλησα, Βασίλη. Είπε ότι θα την περιμένει. Βασίλη, τι κάνεις? Σου κλείνω εισιτήριο. Και σου πόσες ώρες θα είμαστε στην Αθήνα? Σε 7 με 8 ώρες. Σε πόσες ώρες θα είμαστε πίσω στο χωριό? Σε 35 με 40, νομίζω. Και με πόσα χιλιόμετρα πάει το πλοίο? Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αύριο, όταν ανέβουμε στο καράβι, μπορούμε να πάμε να βρούμε τον καπιτάν για να μας πει. Πρέπει να κοιμηθείς τώρα. Χαίρεσαι που θα ανέβουμε σε αλατινό καράβι? Ναι. Άμα πάμε μαζί και γυρίσουμε πριν τις 40 ώρες. Οκ. Κλείς τα ματάκια σου τώρα για να είσαι ξεκούραστος, εντάξει? Όνειρα γλυκά. Όλα τα κοπέλια εκεί, τσι κοπελιές του χωριού μας και απανταχού της περιφερίας Τσετσιφράπας. Όποιος ακούει και όποιος δεν ακούει, φιόντου. Ξεκινάμε με το πρώτο τραγουδάκι μας και θα τα πούμε στο ύστερο. Καλή διασκέδαση. Έλα. Έλα. Μόνο θα κοιμηθώ απόψε. Φεύγουμε αύριο. Έχω δουλειά, ομορφιά μου. Καλά, τότε άστο ανοιχτό. Για να σε ακούω. Σ' αγαπάω. Ξαπλώστε κάτω από τα αστέρια και απολαύστε τις μελωδίες του ραδιομύρος πάντα κοντά σας με
μέσα στην καρδιά σας. Ξεαγχωθείτε, μρε, ξεαγχωθείτε. Ως και 5 λεπτά θα πάει το καράβι στην Αθήνα. Και γι' αυτό δεν κοιμάσαι, έχεις αγωνία. Η μαμά είπε ότι θα κινηθούμε στο καράβι. Σ' αγαπάω πολύ, αδερφούλη μου. Κρατάς μυστικό. Μην πεις τη μαμά ότι γύρισα τέτοια ώρα. Και η μαμά είπα να καρτέσουμε μαστικό. Θα πάμε στο γιατρό. Έχουμε και μια αφιέρωση. Το Λένιο αφιερώνει το αγαπημένο της τραγούδι στον ένα και μοναδικό άντρα της ζωής της που ξενυχτά για το μέλλον της οικογένειάς της. Μπράβο ρε Λένιο, να τη μιμηθούνε κι άλλοι. Τσι λείπει και του στέλνει φιλιά αφού φεύγει για ταξίδι. Είσαι σίγουρος ότι θες να πάω? Όχι. Αλλά θέλω να πας. The dog said good night, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Δεν μπορώ να αγάπη μου ακόμα. Σε λίγο. Θες να σου βάλω τα ακουστικά, ε? Τι για πες. Τι κάνει μάνα στην Αθήνα? Έχει δουλειές για το μαγαζί. Το αδερφός πήγε δουλειές? Όχι. Θέλει να τον πάει σε αυτό το πάρκο, μωρέ, το... Αχ, κοίτα μια ωραία μπλούζα που φοράει αυτή η κοπέλα. Τέλεια. Σ' αρέσει πολύ. Πάνε να την κλέψω. Χαζό. Πάμε να βουτήξουμε. Θα μπω σε λίγο. Ωραία καλή. Γεια σου, Παύλο. Σε είδα στο μάρκετ, τι μου φάνηκε? Σου φέρα τα αβοκάντο που σου ταξε. Να είσαι καλά. Να μπω.
Λίζα. Ήθελες να μου πεις κάτι χθες στο μάρκετ που κρυβόσουνα? Ρίζα Τζίτα, δεν μ' αρέσουνε τούτανά τα πράγματα εμένα. Να φοβούμαι να σε συναντήσω. Ναι, είναι λίγο χαζό στην ηλικία μας. Είναι χαζό σε όλες τις ηλικίες. Όχι, σε μερικές ηλικίες είναι γλυκό. Σε κατέω πολλά χρόνια. Σε σέβομαι, σε εκτιμώ. Κι εγώ. Μα πώς να σου το πω. Δεν μπορώ να σε δω αλλιώς. Ρίτσα, τούτονά το πράγμα μέσα μου έχει σβήσει. Όχι για σένα μόνο. Μα γενικά. Πολύ καλά. Καταλαβαίνω. Τούτονά ήθελα να σου πω. Το κοπέλι τι κάνει? Καλά είναι, καλά. Πάντως, αν θες, πάμε παρέα κανένα βραδάκι στον κινηματογράφο. Αν θες. Ναι. Μπράβο, Παυλή. Είσαι τρομερός. Πάμε λίγο έξω στη θεία, να τα πούμε εμείς με τη μαμά, λίγο μόνοι μας, ε. Έλα. Έλα λίγο. Λοιπόν... Ωραία. Ελένη, για πες μου. Τι θες να ακούσεις από μένα? Δεν ξέρω. Μάλλον από πού να ξεκινήσω. Θέλω να μου δώσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ίσως να μου συστήσετε και κάποιον... Τι θέλεις να ακούσεις από μένα, Ελένη? Ότι θα γίνει καλά. Αυτός ο κόσμος είναι ο δικός σου και ο δικός μου κόσμος. Ο Παυλής δεν βλέπει τα ίδια που βλέπουμε εσύ και εγώ. Ή μάλλον δεν τα επεξεργάζεται όπως εμείς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Γι' αυτόν ο κόσμος μας είναι σαν επίθεση στις αισθήσεις του. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν άλλο πλανήτη. Εκεί οι άνθρωποι μιλάνε πάρα πολύ δυνατά ή πάρα πολύ σιγά. Δεν τους καταλαβαίνεις όταν μιλάνε δυνατά, ούτε όμως και όταν μιλάνε σιγά. Οπότε μιλάνε πάρα πολύ σιγά και εσύ πλησιάζεις προσπαθώντας να τους καταλάβεις και ξαφνικά φωνάζουν στο πρόσωπό σου με όλη τους τη δύναμη. Δεν καταλαβαίνεις γιατί αγκαλιάζονται, γιατί τσακώνονται. Δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Ελένη, ο αυτισμός δεν είναι νοητική υστέρηση. Δεν είναι μια αρρώστια, με την κλασική έννοια του όρου. Απλώς, ο εγκέφαλος αυτών των ανθρώπων λειτουργεί διαφορετικά. Δεν στέλνει τα ίδια σήματα. Και δυστυχώς, ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος από ανθρώπους σαν και εμάς, για ανθρώπους σαν και εμάς, με τους δικούς μας κώδικες. Οπότε, τι θα έκανες? Αν βρισκόσουν στη θέση του. Σε έναν άλλο πλανήτη. Ξέρω, μάλλον θα αυτοκτονούσα. Μπα. Το πιο πιθανό είναι να έψαχνες μια γωνιά για να το αποφύγεις. Ή κάτι που θα σε έκανε να νιώσεις ασφάλεια. Αυτό είναι η μουσική για τον Παυλή. Το καταφύγιο του. Κάτι
θα τον κάνει να αισθάνεται ασφαλής απέναντι στον κόσμο μας που τον τρομάζει. Υποφέρει. Πιθανότατα ναι. Κάποιες φορές. Ελένη δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά αν και πόσο υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Για τους γονείς όμως το ξέρουμε σίγουρα. Τι μπορώ να κάνω να μην βασανίζεται. Να του μάθεις σε αυτόν τον κόσμο. Και σιγά σιγά να τον κάνεις να νιώσει ασφάλεια. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό, πρακτικά, δηλαδή. Ένα-ένα. Πρώτα θα σου γράψω μία σειρά εξετάσεων, θα τις δώσω στην Ιωάννα, θα προσανατολιστεί, θα τις αναλάβει πλήρως. Μην έχεις καμία έννοια. Έχεις ταμείο? Ναι-ναι. Ωραία. Μου είπε επίσης ότι θέλετε να κάνετε αγωγή στο σπίτι. Ναι. Θα πρέπει να βρούμε τότε ένα καλό ψυχολόγο, που να είναι κοντά σας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρω μία πολύ καλή, στο Ηράκλειο, Μαριάννα Άκη, δεν θυμάμαι. Είναι πολύ καλή. Έχει κάνει ειδίκευση εδώ σε εμάς. Θα μπορεί να έρχεται 2-3 φορές τη εβδομάδα. Δεν το βρίσκω. Δεν πειράζει, θα μας το δώσουν στη γραμματεία. Ελένη, δεν θα είναι φτηνό όλο αυτό. Σε ενημερώνω. Σε ευχαριστώ. Και κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να τα αναλάβεις όλα μόνη σου. Ετοιμάσου να τρέξεις μαραθώνιο, όχι σπριντ. Θέλω να κρατήσεις τις δυνάμεις σου. 70, όχι 100%. Είπα και στην Ελένη, δεν θέλω να τα κάνει όλα μόνη της. Μοιραστείτε λίγο όλοι τα διαδικαστικά. Την ψυχολόγο, ας πούμε, να την αναλάβεις εσύ. Ναι, εννοείται. Έλα να σου δώσω το τηλέφωνο της. 70%. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλά. Ζεσταίνομαι. Εγώ θυμάσαι εκείνη την ψυχολόγο που μας είχε έρθει από το Ηράκλειο για μετεκπαίδευση, τη Μαριάννα, τη... Τη Ζαχαριουδάκη. Μπράβο. Μπορείς να μου βρεις το τηλέφωνο της, σε παρακαλώ. Ευχαρίστως. Έχω δώσει στην Ελένη και κάποιες εξετάσεις να τις κάνει ο μικρός. Χόλστερ, τζιπ, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δηλαδή. Τι λέω. Ξεχάστηκα. Λες και μιλάω σε ασθενή. Συγγνώμη. Εντάξει, το παραδέχομαι. Αμήχανος. Νοσοκόμα, λοιπόν. Δεν έχει άλλες θέσεις, οπότε... Και ο γιατρός, τι λέει? Ο γιατρός είναι κουκουρούκου. Όλα από την αρχή δηλαδή, ε? Ναι. Στα σχολιαρόπεδα που γνωρίστηκαν, πρώτη φορά κάνουμε. Γεια σου. Πώς είσαι? Καλά. Μου έλειψες. Μου έλειψες πολύ. Ευχαριστώ.
Αλήθεια το λέω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως ευχαριστώ. Έχει καιρό κάποιος που με ξέρει να μου πει ότι του έλειψα. Σ' αρέσει που σ' αγκαλιάζει, μαμά. Ναι. Εγώ θα σε προστατεύω ότι σε έχω σκεφτά φώτα, ναι. Θέλω να πάμε σπίτι. Θα πάμε, αγάπη μου, σε λίγο. Σήκωσε τα χέρια σου. Πιο κλειστά, πιο πάνω. Τι βρήκες? Σ' αρέσει? Πας καλά, πήγες και πήρες την μπλούζα της κοπέλας, την ψάχνει τόση ώρα! Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Πηγαίνετε πίσω τώρα! Φύγανε, φύγανε. Δεν με νοιάζει. Πήγαινε και άφησε την εκεί που ήταν τώρα. Έλα μωρέ, γιατί είσαι τόσο ακατάδεκτη. Έβαλε τη ζωή μου σε κίνδυνο για σένα. Θοδωρή, πήγαινε πίσω την μπλούζα. Τα δώρα δεν επιστρέφονται. Η ζωή θέλει λίγο τρέλα. Μερικοί άνθρωποι δεν τρελαίνονται ποτέ. Τι πραγματικά φρικτή ζωή έχω. Μπουκόφσκι. Πήγαινε και άφησε την εκεί που ήταν. Okay. Πήγαινε. Ποιος είναι η Ιωάννα? Στον Δεθνό του Θεοδόρου. Αυτό μου είπανε, αλλά δεν είναι σαν και εδώ μένα. Μένος είσαι, μαστουρωμένος ή δάσε μου, ρε. Δεν μιλείς. Τσάιο. You did this? It's amazing! Wow! Κύριε Βασίλη said I can come. He opened the door for me. It's a gift for you, this. Thank you. Thank you. How much do I owe you? No money. No, it was Vasilis' idea. But if you want, I can come here and help you. I can work here. I can clean the house. Play with Pavlis. I would love to do that. You work and I take care of you. I have to tell Yanis first. And
I'll let you know, okay? Πήγε. Πολύ καλά. Νομίζω βοήθησε πολύ την Ελένη αυτό το ταξίδι. Σε πήρε, δεν σε πήρε. Ναι. Σου έλειψα. Είσαι πολύ κουρασμένος, Κι εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Τι κάνεις εκεί? Μου φυλάς το στόμα. Σε περνά όλη μέρα χθες και δεν απαντούσες. Το είχα στο αθόρυβο. Γιατί? Γιατί πάντα στο αθόρυβο το έχω στο νοσοκομείο. Η Ελένη μου είπε ότι μπήκε μέσα μόνη της. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να μου μιλήσεις εν τω μεταξύ. Ρε μωρό μου, σου το είπα. Είχα άγχος, είχα το μικρό. Τι έγινε τώρα? Υποχρέωση να απαντήσεις, ειδικά εκεί. Υποχρέωση? Ναι, υποχρέωση. Να το σκουλαρίκι και να μου μιλάς, ειδικά εκεί. Τα ίδια αρχίσαμε όπως στην Αθήνα. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Ναι. Οπότε βρήκες άλλα πράγματα να κάνεις, με γράφεις κανονικά. Δεν σε γράφω. Δεν σε γράφω. Αυτό δεν είμαι κανένας κακομοίρης. Εσύ με πίεσες να πάω μαζί της. Μας έλεγες όχι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Μπορούσες να πεις όχι. Τότε τι σκατά επέμενες. Καλά, καλά, τραγούδα. Βασιλή, σύνελθε, σε παρακαλώ. Εγώ να συνέλθω ή εσύ? Εδώ ο κόσμος καίγεται κι αυτός. Τι είπες? Τίποτα. Τι είπες? Τίποτα. Έφαγες? Και φυσικά αλλάζει θέμα, έφαγες. Ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, στο θέμα μας. Ότι τι? Έκανα σεξ με τον Θεοδόρου και η Ελένη κράτα για το φανάρι. Τολμάς και μου κάνεις πλάκα με αυτό το θέμα, Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σου απάντησα στο νοσοκομείο. Είσαι ευχαριστημένος τώρα! Καλησπέρα, γιάτρισα. Γεια σου, κύριε Παύλο. Όλα καλά. Άιντε. Καλό ξημέρωμα. Καληνύχτα.
μας. Να κοιμηθώ χωρίς εσένα. Ήταν να κάνω, πρέπει να τελειώνω εδώ πέρα. Ο Θοδόρ ήταν απίστευτος. Μου το πες. Και η Ιωάννα βοηθάει πολύ. Σήμερα ξόδεψα 300 ευρώ για όλα αυτά, χωρίς τα πιένελα. Και η ιδιωτική περίθαλψη κοστίζει πολύ, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Θα τα βγάλουμε. Πώς. Όλα καλά. Πώς όλα καλά. Κοίταξα και για τα επιδόματα. Πολλά χαρτιά. Και αιτήσεις και στο τέλος παίρνεις ψίχουλα. Θα τα κανονίσουμε. Όμως λείπεις όλη μέρα, Γιάννη. Και ο μικρός χρειάζεται και εσένα. Τον προσέχω. Αγάπη μου, δεν γίνεται να ανοίξεις το μαγαζί σε ένα μήνα. Κάθε μέρα είναι λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι το πάνω. Τα λεφτά δεν είναι το πάνω, αλλά το μαγαζί πρέπει να ανοίξει, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Πρέπει να κρατάμε δυνάμεις όμως. Δεν είναι σπριντ, μαραθώνιο τρέχουμε. Δεν γίνεται έτσι. Όλα γίνονται. Γιάννη, χρειαζόμαστε χρήματα για το παιδί. Δεν μπορείς να τα ξοδέψεις όλα εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή. Ή θα γίνει τώρα, θα αποφασίσεις και για το εστιατόριο. Εσύ αποφάσισες να βγει το παιδί από το σχολείο. Εσύ αποφάσισες να το κάνουμε θεραπεία στο σπίτι. Ή θα γίνει τώρα. Τότε να είσαι και εσύ εκεί να αποφασίσουμε μαζί. Όταν είμαι εκεί, με ακούς. Με ακούς καθόλου. Μονάχος μου μιλώ. Άσε και κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Άσε και κάτι δικό μου. Θέλω να κρατήσω την ατσάγιο. Θα πληρώνεται από το φυτόριο. Ελένη. Είδες πώς έκανε το σπίτι και ο μικρός την αγαπάει πολύ. Τα λεφτά σου και θέλει. Και αυτή τον αγαπάει. Του κάνει καλό. Κάνε ό,τι θέλεις. Σε κάνει να λες το σκοτ.